Βαξεβάνης ή όποιος Βαξεβάνης, από τη στιγμή που θίγεται η υπόλοιψή του όταν κάποιος λέει ότι έχει καταδικαστεί για κάτι που δεν έχει καταδικαστεί, δικαιούται ή δεν δικαιούται να κάνει μήνυση εναντίον αυτού που τον συκοφάντησε? Και από τη στιγμή που η μήνυση ασκηθεί, ακολουθείται μία διαδικασία η οποία προφανώς ούτε σε μένα αρέσει και σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά μπορεί αυτό να το αποφύγει κανείς. Το βάζω απλώς στη συζήτηση και τοποθετήστε, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Κοτρότσο, αυτή η διαδικασία προβλέπεται στην λειτουργία του νομικού μας συστήματος. Εγώ ξεκαθάρισα τη θέση μου αναφορικά με την πολιτική μου τοποθέτηση και με το πολιτικό κόμμα το οποίο εκπροσωπώ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνω υπόδειξη σε έναν δημοσιογράφο, είτε είναι φύλλα προσκύμενος, είτε δεν είναι φύλλα προσκύμενος. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή επίσης εγώ ξέχασα να το πω, ζήτησε από την κυρία Ζαχαράκη, κύριε Κυρανάκη, να ανακαλέσει και δεν το έκανε. Έτσι δεν είναι? Έχω το άρθρο μπροστά εδώ του κυρίου. Λοιπόν, το λέω ως ένα και πρόσθετο καλά στοιχείο. Κοιτάξτε, ναι, θα το πείτε αυτό. Η δήλωση, εγώ καταρχήν εδώ πέρα εκπροσωπώ το κόμμα μου, δεν εκπροσωπώ τον κύριο Βαξεβάνη. Και εκπροσωπώ τις απόψεις του κόμματός μου και φυσικά όχι, εγώ τοποθετήθηκα επ' αυτού και λέει, εγώ έδωσα την πληροφορία. Ο κύριος Βαξεβάνης, το κόμμα σας επίσης. Λέει ο κύριος Βαξεβάνης, κυρία Ζαχαράκη, ας μου ζητήσει συγγνώμη και θα αποσύρω τη μήνυση. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, οι πολιτικές αντιδικίες και μιλώ σαν πολιτικός στέλεχος, δεν λύνονται με μηνύσεις. Το λέω για τρίτη φορά, για τέταρτη φορά. Το είπα και εγώ δημοσιογραφικά. Ας μας πει ο κύριος Κυρανάκης. Γι' αυτό και εμείς στην αριστερά δεν μηνύουμε. Δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα να έχουμε μηνύσει εμάς κάποιον πολιτικό αντίπαλο. Είπα δύο φορές, τρεις φορές τον κύριο Κυρανάκη για συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικών από το κόμμα του που μήνυσαν δικά μας πολιτικά στελέχη και δεν μου είπε αν έκαναν σωστά ή δεν έκαναν σωστά. Λοιπόν. Σωστά έκαναν. Τώρα. Α, ωραία. Λοιπόν. Εσείς το κάνετε αλλιώς. Βάζετε στους δημοσιογράφους κάνουμε... να το κάνετε. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Ελάτε εμείς τώρα. Έχουμε το θάρρος γνώμης μας τουλάχιστον, κύριε Ζαχαριάδη. Εμείς δεν αλλά, πιστεύουμε. Τώρα, συγγνώμη εσείς που το λέω. Τον κύριο Βαξεβάνη ζητάτε, να κύριε Κυρανάκη, ζητάτε, ζητάτε, δηλαδή, να κάνει ζητάτε από εμάς να καταδικάσουμε την μήνυση ιδιώτη σε ιδιώτη και εσείς τη μήνυση... Δεν είναι ιδιώτη σε ιδιώτη, κύριε Κοντρόσο. Σε πολιτικό στέλεχος. Είναι ιδιώτη σε πολιτικό στέλεχος, συμφωνούμε. Εκπρόσωπος κόμματος. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Δημοσιογράφος που παίρνει κρατικό χρήμα, αγκαλιά, ιδιώτη σε πολιτικό στέλεχος. Και εσείς δεν καταδικάζετε τη μήνυση πολιτικού σε πολιτικό από το κόμμα σας. Καταρχήν, εκπρόσωπος κόμματος δεν είναι ο κύριος Βαξεβάνης. Εκπρόσωπος κόμματος είμαι εγώ. Ιδιώτης. Είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτά να τα ξεμπλέξουμε. Τώρα, εάν θέλετε να βάλουμε εκπρόσωπος κάτω... ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαξεβάνη. Εκπρόσωπος κανονικός. Ωραία, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί δημοσιογράφοι βάλουμε... που σας εκπροσωπούν στα μέσα ενημέρωσης. Αν θέλετε, κάντε μια καταγγελία επώνυμη. Μα δεν είναι θέμα να κάνω. Εγώ κάνω επώνυμη μια καταγγελία. Καταγγελία. Δηλαδή, αν θέλετε, κάντε και εσείς μια καταγγελία. Γιατί είστε εκπρόσωπος του κόμματος. Εγώ έχω καλή σχέση μαζί του, παρόλο που είναι αρκετά εριστικός και εμπριστικός. Ο φίλος μου, ο κύριος ο Γιάννης Λοβέρδος, τι είναι, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, σχολιαστής ή υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Σας λέω για έναν άνθρωπο. Κάντε μια καταγγελία, κύριε Ζαχαριάδη. Τι καταγγελία να κάνω? Κάντε μια καταγγελία. Λοιπόν, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Βαξεβάνης εκπροσωπεί κανονικότατα το ΣΥΡΙΖΑ και τα συμφέροντά του. Ο κύριος Πορτοσάλτε, ο οποίος και χρηματοδοτείται από αυτόν. Έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή του, η οποία γενικά είναι μια δύσκολη εκπομπή για τις δικές μας απόψεις, η πρωινή ζώνη στο ραδιόφωνο του Sky. Ήταν στην πίτα του Άδωνη Γεωργιάδη και φώναζε ο κύριος Γεωργιάδης «Μπες μέσα ηγέτη, ναι ή ου». Για να καταλάβω λοιπόν. Γιατί λοιπόν όταν ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος ή ο κύριος Πορτοσάλτε, που σας λέω δεν έχω κάποια αντιδικία προσωπική, ιδεολογικοπολιτική είναι η αντίθεση, είναι έτσι. Στο σπίτι του κυρίου και Πορτοσάλτε ήταν και όταν, και όταν και με όταν. Τη στοχοποίηση που κάνετε στον κύριο Πορτοσάλτε. Ποια στοχοποίηση? Βλέπετε τι αποτελέσματα έχω φαίνεται. Στοχοποίηση. Εγώ σας είπα ότι ο άνθρωπος με έχει στο σπίτι του. Μα... στο σπίτι του. Τι έγινε προχθές? Τώρα θα πούμε ένα επιχείρημα εδώ πέρα. Έγινε επίθεση στο σπίτι του. Και αυτό τι σύνθημα? Μόνη της έγινε. Εγώ την έκανα την επίθεση. Κάποιος τον στοχοποίησε, κύριε Ζαχαριάδη. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Κάποιος στοχοποίησε τον κύριο Πορτοσάλτε. Συγγνώμη τώρα. Στοχοποίησε τον κύριο Πορτοσάλτε. Συγγνώμη τώρα. Είμαστε εμείς οι δύο εδώ πέρα και έχουμε μια πολιτική αντίθεση. Και εμένα για κάποιο λόγο μου συμβαίνει κάτι, φταίτε εσείς. Αυτό λέτε τώρα. Όχι, σας είπα κάτι άλλο. Τι λέτε τώρα δηλαδή? Επειδή έχουμε μια πολιτική αντίθεση. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Δεν κατάλαβα. Πολιτική αντίπαλη. Να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας, να συμφωνούμε σε όλα.
πολύ κακός. Εγώ δεν το επικροτώ, το αποδοκιμάζω. Οι απόψεις το έχω πει 5 φορές σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό το έχετε το κάνει και εμπάργκο. Λοιπόν, πάντως, κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη, συγγνώμη. Άλλο είναι άλλο. Δεν μπορώ, θα το πω. Εγώ καταδικάζω οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος ιουδήποτε δημοσιογράφου και του Άρη Πορτοσάλτε. Θα ήθελα όμως, κύριε Κυρανάκη, αυτήν την ευαισθησία που επιδεικνύω εγώ και σωστά επιδεικνύετε και εσείς έναντι εκείνων, όχι πολιτικών, έναντι κάποιων ηλιθίων, θα πω εγώ, ανοήτων, που έγραψαν αυτό το σύνθημα στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε, θα ήθελα, όταν εγώ δέχτηκα μπαράζ επιθέσεων, ακολούθων συγκεκριμένων στα social media. Που... δεν είναι το ίδιο, κύριε Κοντρούτσο. Όχι, δε... γιατί δεν είναι το. Και να κάνουν και αυτό... στο σπίτι σου επίθεση. Αγαπητέ, δεν είναι το ίδιο, αγαπητέ, ξέρετε ότι απειλήθηκε η ζωή μου. Εγώ ξέρετε το τι επίθεση δέχομαι στα social media, κύριε Κοντρούτσο. Το κατήγγειλα και εγώ στο Twitter. Εγώ ξέρετε. Βγήκε κανείς από εσάς να με υποστηρίξει. Και ο κύριος Ζαχαριάδης δέχεται επίθεση. Έστω και απόψε, υποστηρίξτε με τότε. Άλλο λεκτικά, άλλο να πηγαίνουν σπίτι σου, κύριε Κοντρούτσο. Άλλο να πηγαίνουν σπίτι σου. Ένας παρκαδόρος ήταν κακός. Κακός. Λέω όμως ότι έχουν δεχτεί και άλλοι επιθέσεις, αλλά εκεί κάνετε τα στραβά μάτια. Μια απειλή στο σπίτι του ήταν. Λοιπόν. Δεν μπορεί να λέτε το ίδιο. Κακώς μια είπα. Απειλή στο σπίτι κακώς του. Κακώς και το καταδίκασα. Και μια επίθεση στο σπίτι του. Κακώς και το καταδίκασα. Είναι το ίδιο, κύριε. Από αγνώστους ηλιθίους είπα. Κοιτάξτε. Από αγνώστους ηλιθίους. Καταρχήν, αλλά να μην είστε επιλεκτικοί. Υπάρχει κάποιος στο τραπέζι που δεν το καταδικάζει. Το καταδικάζουμε όλοι. Προφανώς. Καταδικάζω, είναι προφανές. Τώρα τα αυτονόητα θα λέμε τώρα. Θεωρώ λοιπόν. Τον κύριο Βαξεβάνα τον καταδικάζετε όμως. Θεωρώ όμως ότι είναι αντίστοιχα κακό. Τον κύριο Βαξεβάνα τον καταδικάζετε. Αυτούς που γράφουν, ακούστε, γιατί το γράφουν και για εσάς και για σένα Κώστα και για μένα. Ψόφα Ζαχαριάδη, ψόφα Κυρανάκη. Αν κάνεις αναζήτηση με το όνομα. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να λειτουργήσουμε το πολιτικό μας σύστημα και το διάλογο με επιχειρήματα. Θα πρέπει όλους αυτούς που νομίζουν ότι έχουν ένα πληκτρολόγιο ή ένα μαρκαδόρο στο χέρι να τους απομονώσουμε και να πούμε ιδεολογικοπολιτικά που συμφωνούμε και που διαφωνούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς, εάν μονίμως ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, θα τροποδοτούμε ένα εμπριστικό τμήμα που σήμερα, αύριο και μεθαύριο μπορεί να στοχοποιεί εμένα, μετά την επόμενη εσένα, μετά τον άλλον. Αυτή είναι λοιπόν, η λοιπόν, πάμε για να το τρέξουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Κυρανάκη, από δύο κουβέντες θέλω. Απαντήστε. Πάρτε ένα tweet λοιπόν του κυρίου Βαξεβάνη, του φίλου σας. Σας το δίνω και το κινητό μου να δείτε τι ωραία που τα λέει. Υβριστικά, χυδαία, σαν αυτά τα οποία καταδικάζετε. Πείτε το ότι καταδικάστε τον λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη. Έχετε την ευκαιρία. Πείτε το ότι έχετε θέλετε, την ευκαιρία. Καταδικάστε τον κύριο Βαξεβάνη. Δεν κάνω. Να σας πω κάτι, δεν έχετε καταλάβει κάτι. Εγώ δεν επιτίθεμαι σε πρόσωπα. Εγώ έχω απόψεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ έχω απόψεις. Και εσάς, σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπος, δεν έχω θέμα μαζί σας. Έχουμε τις απόψεις σας. Λοιπόν, εγώ αντιπαρατίθεμαι ιδεολογικά. Δεν αντιπαρατίθεμαι με πρόσωπο. Ούτε θα κατακεραυνώσω πρόσωπο. Χτυπάω ιδέες. Με τις ιδέες μου. Και επειδή θεωρώ τις ιδέες μου πιο ισχυρές, θεωρώ ότι μπορώ να κερδίσω. Εάν και εσείς θεωρείτε αυτό, κάντε αυτό. Μην μου λέτε από την αρχή της εκπομπής να καταδικάσω τον Βαξεβάνη, τον Πορτοσάλτε, τον έναν, τον άλλον. Ιδέες, πείτε ιδέες. Πείτε περιεχόμενο, να έχετε απόψεις. Εκεί γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Όχι στο πρόσωπο και στη φωτογραφία.